Μια επικίνδυνη εξέλιξη είχαμε στο θέατρο τη Συρία, καθώς σύμφωνα με πληροφορίε, ένα αντιεροπορικό σύστημα 300 στη Συρία εκτόξευσε τουλάχιστον ένα πύραυλο εδάφους αέρος σε μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας τις τελευταίες μέρες. Το περιστατικό είναι η πρώτη εμφανή περίπτωση ενό ρωσική κατασκευή S300 να πυροβολεί Ισραηλινά αεροσκάφη, καθώ διεξάγουν επιδρομέ στη Συρία από τότε που η Μόσχα δήλωσε ότι είχε εξοπλίσει τον στρατό του Άσαντ με αυτά τα συστήματα εράμενα στο 2018. Το ποιο ακριβώ χειρίζεται τα συστήματα S300 αυτή τη στιγμή στη Συρία ανεξάρτητα από το επίσημο καθεστώ του δεν είναι σαφέ. Είναι γνωστό ότι η Ρωσία ελέγχει ή τουλάχιστον έλεγχε την απελευθέρωση των πυράβλων από τις συριακές συστοιχίες 300 στη χώρα. Ω αποτέλεσμα, ούτε αυτά τα αντιεροπορικά συστήματα, ούτε τα συστήματα S400 και S300 τη Ρωσία που βρίσκονται στην αυτική τη βάση στο Ταρτού και στην αεροπορική βάση Χμέιμιμ κοντά στη Λατάκια, δεν έχουν πυροβολήσει ποτέ εισερχόμενα Ισραηλινά μαχητικά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Η χρονική στιγμή τη ανταλλαγή πυρών ευθυγραμμίζεται με τη μεταβαλλωμένη πολιτική του Ισραήλ σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το Ισραήλ έχει αρχίσει να προμηθεύει όπλα στι Ουκρανικέ δυνάμει τις τελευταίε εβδομάδε, αφού αρχικά επιβράδυνε την υποστήριξή του στον αγώνα τη Ουκρανία ενάντια στου Ρώσου εισβολεί. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρεται να συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφή που φιλοξενήθηκε από τη ΣΥΠΑ σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια προ την Ουκρανία στην αεροπορική βάση Ράμστεϊν στη Γερμανία τον περασμένο μήνα. Τα συστήματα S-300 αποτελούν σίγουρα απειλέ για την ικανότητα του Ισραήλ στο Συριακό εναέριο χώρο ανα πάσα στιγμή, αλλά η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει αναπτύξει τακτικέ και τεχνολογίε για να αντιμετωπίσει αυτά τα συστήματα, ειδικά από τη στιγμή που τέθηκαν σε υπηρεσία και με τον επίδοξο αντίπαλο Ιράν. Αυτά τα μέτρα περιλάμβαναν εκπαίδευση στην Ελλάδα, η οποία χειρίζεται παραλλαγέ στον S300 και στη ΣΥΠΑ, οι οποίε έχουν συλλάβει παραδείγματα προ εκπαίδευση για να τελειοποιήσουν τι τακτικέ και τα αντίμετρά του. Το Ισραήλ είναι ένα από του ηγέτε παγκοσμίω στον εναέριο ηλεκτρονικό πόλεμο. Η Συρία χρησιμοποιώντα ρωσικού πυράβλου, ίσω υπό τη διοίκηση Ρώσων αξιωματικών, για να καταρρύψει ένα Ισραηλινό F-16, θα κλιμακώσει αναμφίβολα την κατάσταση στη Συρία σε νέα ύψη αλλά η βολή κατά των Ισραηλινών μαχητικών μέσω ενός συστήματος S-300 αν όντω συνέβη όπως αναφέρθηκε ήταν μάλλον μια υπενθύμηση στο Ισραήλ ότι η Ρωσία μπορεί να κάνει την πολύ ευνοϊκή κατάστασή του στον ουρανό της Συρίας πολύ λιγότερο αν το θέλει. Λαμβάνοντας υπόψη τις εντάσεις για την Ουκρανία ένα τέτοιο μήνυμα δεν πρέπει να εκπλήσει κανέναν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.